Ευρισκόμενοι πάντοτε στην 18η κατήχηση του Αγίου Κυρίλου, που αναφέρεται και στην Εκκλησία και όπως είδαμε, και κάθε φορά το λέγω, είναι όμως η τελευταία φορά γιατί ήδη τελειώνει το θέμα αυτό, ότι ο Άγιος Κύριλλος, επειδή βιάζεται, αναφέρθηκε μόνο σε μία ιδιότητα της Εκκλησίας, ότι η Εκκλησία είναι καθολική, και παρέλειψε, όχι βεβαίως γιατί αγνοούσαν οι κατηχούμενοι του, διότι όλα αυτά είχαν προηγηθεί, είναι μία τελευταία, θα λέγαμε, ένα πέρασμα των κατηχήσεων, που είναι η τελευταία κατήχηση πια που γίνεται λίγο πριν το βάπτισμα. Έμειναν οι άλλες τρεις, και με την ευκαιρία που αναφερόμεθα στην Εκκλησία, εκτός κειμένου πια κινούμεθα για να ειδούμε και τις άλλες τρεις ιδιότητες της Εκκλησίας. Είδαμε ότι η Εκκλησία είναι καθολική, είναι μία, και την περασμένη φορά λέγαμε ότι είναι Αγία. Μένει να δούμε την τελευταία της ιδιότητα, ότι η Εκκλησία είναι αποστολική. Περιγράφοντας ο Ευαγγελιστής Ιωάννης την Άνω Ιερουσαλήμ, στο 21ο κεφάλαιο, την περιγράφει με πολλές εικόνες εκπληκτικής ωραιότητος και πολυτελείας. Ανάμεσα στα στοιχεία που δίνει της περιγραφής, λέει και τα εξής: «Και το τείχος της πόλεως έχουν θεμελίους 12 και επ' αυτών 12 ονόματα των 12 Αποστόλων του Αρνίου». Βεβαίως, εδώ η πόλη είναι η Εκκλησία, η Άνω Ιερουσαλήμ, η οποία κατέρχεται, λέει, από τον Θεό προς τα κάτω. Τώρα γιατί κατέρχεται και πώς και τι, για να δείξει βεβαίως ότι η Βασιλεία του Θεού είναι άκτιστος, άκτιστος, της οποίας, λέει, τεχνίτης και δημιουργός, λέει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος, είναι ο Θεός. Η πόλη που έχει τους θεμελίους, δηλαδή τους πραγματικούς θεμελίους, γιατί ό,τι θεμελιώνουμε στον κόσμο αυτόν, μια μέρα γυράσκει και χάνεται. Όπως μπορεί να έχουμε και θεομηνίες, οι οποίες βεβαίως να καταστρέψουν ένα κτίσμα ή μια πόλη. Λίγες πόλεις στον κόσμο να έχουν ισοπεδωθεί από σεισμικές δονήσεις. Τα θεμέλια τους δεν έπαιξαν κάποια σημασία, δεν είχαν κάποια σημασία, δεν έπαιξαν κάποιο ρόλο. Όχι. Γιατί? Διότι αυτά τα θεμέλια είναι ανθρώπινα. Όταν όμως ο Θεός θεμελιώνει, κανείς δεν μπορεί να ξεθεμελιώσει. Έτσι, η Βασιλεία του Θεού έχει, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, έχει 12 θεμελίους, 12 θεμέλια. Τώρα, τι θα πει 12 θεμέλια? Όλα είναι εικόνες, εικόνες, ας το ξαναλέγω. Διότι όταν κάνουμε μια οικοδομή, ένα θεμέλιο υπάρχει. Πώς είναι τώρα αυτά τα 12 θεμέλια? Και στο κάθε θεμέλιο υπάρχει ένα όνομα από τους 12 Αποστόλους. 12 λοιπόν οι Απόστολοι, 12 τα θεμέλια. Και λέει σαφώς του Αρνίου οι Απόστολοι. Συνεπώς είναι τα ιστορικά πρόσωπα των 12 μαθητών του Χριστού. Τα ιστορικά πρόσωπα. Διότι αυτό μας ενδιαφέρει, τα ιστορικά πρόσωπα. Δεν είναι κάτι νοητό, αλλά είναι κάτι πραγματικό. Αυτό σημαίνει, αφού οι Απόστολοι αποτελούν το θεμέλιο της Εκκλησίας, ότι η Εκκλησία είναι τότε αποστολική. Αφού είναι θεμελιωμένη επί των Αποστόλων, άρα είναι, αποστολική. Αυτή την τελευταία ιδιότητά της την διακηρύσουμε εις το σύμβολο της πίστεως,
πιστεύω εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Και είναι πολύ σημαντική, όπως θα δείτε στην συνέχεια. Τι σημαίνει όμως Αποστολική Εκκλησία? Σημαίνει βασικά δύο πράγματα. Το ένα είναι η αποστολικότητα της διδασκαλίας και το άλλο είναι η αποστολικότητα της διαδοχής. Θα δείτε πόσο σπουδαία είναι αυτά, χωρίς τα οποία δεν μπορούμε να μιλάμε καν για εκκλησία. Καν, καθόλου. Αν λείπουν, ας μου επιτραπεί να πω ότι καταστρέφεται η εκκλησία αν λείψει η αποστολικότητά της. Θα το δείτε στη συνέχεια. Αποστολικότητα διδασκαλίας σημαίνει ότι οι Απόστολοι παρέλαβαν από τον Κύριον Ιησού ό,τι είδαν, ό,τι άκουσαν και ό,τι εντολή πήραν για να παραδώσουν εις την Εκκλησία. Κάτι περισσότερο από αυτό, παρέλαβαν τον Χριστόν και παραδίδουν τον Χριστόν. Όταν λέμε τον Χριστόν, δεν εννοούμε το όνομα του Χριστού, ούτε έναν ψηλόν Χριστόν, το ψι με γιώτα, δηλαδή έναν γυμνόν Χριστόν, δηλαδή τίποτα, λέμε ο Χριστόν, έτσι, έκφραση. Όχι, τον Χριστόν, θα το δείτε στη συνέχεια, παραδίδουν τον Χριστόν, διότι ο Κύριος είναι γνωστό ότι δεν παρέδωκε κανένα γραπτόν μνημείων. Δεν έγραψε ο Κύριος ούτε μία λέξη. Συνεπώς, ποιος είναι εκείνος που θα μπορούσε να μας διασώσει τι ο Χριστός είπε, τι ο Χριστός έκανε, ποιος ο Χριστός ήταν? Εκείνα που οι Απόστολοι παρέλαβαν, μας καταγράφουν και ξαναλέγω άλλη μία φορά, πέρα από το καταγράψιμο που είναι τα Ευαγγέλια, βασικά είναι τα Ευαγγέλια, βεβαίως είναι και οι Επιστολές, γιατί απλούστατα εκεί διασώζεται η διδασκαλία του Χριστού κλπ. Όχι ο βίος του, αλλά η διδασκαλία κυριότατα, κυριότατα. Όμως δεν είναι το γραπτόν μνημείων της Καινής Διαθήκης, είναι, θα ξαναπώ άλλη διαφορά για θα το δούμε στο τέλος αυτό του θέματός μας, αυτός ο ζωντανός Χριστός, όχι το γράμμα της διδασκαλίας του, αλλά αυτός ο ζωντανός Χριστός. Συνεπώς, ξέρετε δε γιατί ο Χριστός δεν έγραψε τίποτε? Για ποιο λόγο δεν έγραψε? Ακούσατε, τόσο να μην το ξέρατε. Διότι μεγάλοι διδάσκαλοι, διδάσκαλοι και εκτός χριστιανισμού, έχουν γράψει, άφησαν γραπτά μνημεία. Ο Χριστός είναι ο Λόγος του Θεού και ο Λόγος είναι προφορικός. Είπεν ο Θεός, γεννηθεί το φως και έγινε το φως. Ποιος είπεν? Ο Θεός. Ο Θεός λοιπόν είπεν. Δηλαδή, ποιος δημιουργεί το φως? Αυτό το είπεν. Αυτό το είπεν είναι ο Λόγος. Ο Πατήρ είπεν. Δηλαδή, στέλνει το Λόγο του να δημιουργήσει. Ο Θεός είπεν. Γεννηθεί το φως. Ο Θεός το Λόγο Κυρίου, λέει κάπου η Παλαιά Διαθήκη, οι ουρανοί στους ψαλμούς, οι ουρανοί εστερεώθησαν. Πώς εστερεώθησαν οι ουρανοί? Το Λόγο Κυρίου. Ποιος είναι ο Κύριος? Είναι ο Πατήρ. Ποιος είναι ο Λόγος? Είναι ο Υιός. Συνεπώς, πρέπει να διατηρείται αυτό, ο προφορικός Λόγος. Η Γραφή
όσο κι αν την έχουμε περιβάλλει με μεγάλη τιμή και μαθαίνουμε τα διαβόητα γράμματα σε σημείο που να φορούμε και γυαλιά, γιατί ασχοληθήκαμε με τα βιβλία μια ζωή ολόκληρη, δεν είναι απίστευτο αλλά αληθινό παρά ένα μεταπτωτικό κατάντημα. Ουδέποτε θα έπρεπε να υπήρχε γραπτών μνημείων, γραφή δηλαδή, γιατί ο Θεός έκανε τον άνθρωπο να ακούει, να ενθυμείται, και όλα στο χώρο τον προφορικό. Αυτό που το λέει, αυτό το λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι στο υπόμνημά του στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, στην πρώτη του ομιλία. Λέει το εξής: άνθρωπε, δεν φτάνει που έχουμε τη γραφή, που είναι ένα κατάντημά μας, γιατί δεν μπορούμε να κρατήσουμε τον προφορικών λόγων, δεν μπορούμε, τον ξεχνούμε, τον αλλοιώνουμε. Σκεφτείτε, να μην είχε γραφεί τίποτα από τα Ευαγγέλια και από στόμα σε στόμα, τι θα γινόταν. Και ο Κύριος μας έλεγε, προσέχετε πως ακούετε. Είναι μεταπτωτικό αυτό, γιατί δεν προσέχουμε πως ακούμε. Δεν φτάνει λοιπόν που έχουμε το μεταπτωτικό κατάντημα της γραφής, επειδή χάσαμε τον προφορικό λόγο και τη δύναμή του και μας έμεινε η γραφή, δεν διαβάζεις ούτε τη γραφή. Είναι κατάντημα λοιπόν το ότι έχουμε γραφή, αλλά είναι όμως και ένα απομεινάρι για να διασώσουμε εκείνο που έπρεπε να διασώζαμε με τον προφορικό λόγο. Σας το είπα για να ξέρετε, γιατί ο Χριστός δεν έγραψε τίποτε. Λοιπόν, οι μαθητές έγραψαν. Μάλιστα, αν μου επιτρέπετε, δεν πειράζει γιατί πολύ πραγμονώ. Οι Απόστολοι έγραψαν με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Μετά την Πεντηκοστή έγραψαν. Ο Χριστός τους είπε, το Πνεύμα το Άγιο θα είναι εκείνο το οποίο θα σας υπενθυμίσει όσα σας είπα και θα σας διδάξει ό,τι δεν σας είπα. Υπήρχαν πράγματα που δεν τα είπε ο Χριστός. Πλήθος. Έχω πολλά να σας πω, λέει ο Κύριος. Αλλού δύναστε βαστάζειν άρτη. Δεν μπορείτε να σηκώσετε. Δεν μπορείτε να κρατήσετε. Σκεφτείτε να είμαστε σε μια αίθουσα και να λέει κάποιος, να λέει και μάλιστα ψηλά, υψηλά πράγματα. Έννοια, σπουδαία, βαθιά, ουράνια. Τι να κρατήσουμε από αυτά? Τι να κρατήσουμε? Αλλού δύναστε βαστάζειν άρτη. Δεν μπορείτε. Όταν θα έρθει εκείνος, ο παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, και θα σας υπενθυμίσει ό,τι σας είπα, αλλά και θα σας διδάξει εκείνα τα οποία εγώ δεν σας είπα. Μάλιστα εδώ μια μικρή παρένθεση. Πού είναι εκείνοι που λένε, μα δεν το είπε ο Χριστός αυτό, μα το είπαν οι Απόστολοι. Μα οι Απόστολοι, ή δεν γράφηκαν όλα πάλι και εκείνα που είπαν οι Απόστολοι, και έμεινε η λεγόμενη Αποστολική Παράδοση. Και μάλιστα τα λέμε Αποστολική Εκκλησία, στην πραγματικότητα δεν εννοούμε τίποτε άλλο παρά την Αποστολική Παράδοση, η οποία δεν είναι μόνο σε ό,τι θα νομίζαμε, δηλαδή στην Αγία Γραφή, είναι και απ' έξω. Όπως επί παραδείγματι λέμε η διδαχή των 12 Αποστόλων. Τι είναι η διδαχή των 12 Αποστόλων? Απηγεί την Αποστολική Διδασκαλία. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω αυτό. Ώστε λοιπόν οι Απόστολοι παραδίδουν ότι άκουσαν, είδαν, γεύτηκαν, ένιωσαν,
έπιασαν, ψηλάφισαν από τον Λόγο της ζωής, τον Ιησού Χριστόν. Πώς είναι το προήμιον, παρακαλώ, της πρώτης επιστολής του Ευαγγελιστού Ιωάννου? Ο ειν απαρχής, ο εώρακαμεν, της οφθαλμής ημών. Κοιτάξτε, πλεονασμόν. Εκείνο που έχουμε δει με τα μάτια μας είναι πλεονασμός, γιατί με τα μάτια του βλέπει ο άνθρωπος. Θα ήταν περιττό λοιπόν να μπει της οφθαλμής ημών. Δεν είναι όμως περιττόν, γιατί όταν δίνουμε μια μαρτυρία λέμε το είδαμε με τα μάτια μας. Το έχουμε και στην έκφρασή μας την νεοελληνική. Το είδα με τα μάτια μου, λέμε. Εκείνο που είδαμε με τα μάτια μας. Ο ακικόαμεν της οσύν ημών. Εκείνο που έχουμε ακούσει με τα αυτιά μας. Ο εψηλάφισαν εχείρες ημών. Εψηλάφισαν. Ο Χριστός ψηλαφήθηκε. Ελάτε, λέει, να με δείτε, να ψηλαφίσετε. Δεν είμαι φάντασμα. Το φάντασμα δεν έχει σάρκα και οστά. Περί του λόγου της ζωής. Και αυτά σας τα λέμε, αυτό τώρα το παρακάτω, λέει στο προήμιον, στην πρώτη επιστολή ο Άγιος Ιωάννης, και αυτά σας τα λέμε, άρα σας τα παραδίδουμε, άρα παράδοση, επειδή τα παραδίδει ο Απόστολος, αποστολική παράδοση, για να έχετε τη ζωή και να έχετε τη χαρά που έχουμε κι εμείς. Αυτή είναι η αποστολική παράδοση. Ο Απόστολος Παύλος γράφει τα εξής. Ξέρετε ότι ο Απόστολος Παύλος τον επίγειον Ιησούν δεν τον είδε. Εν τούτης είδε τον Ιησούν τον δεδοξασμένον. Γράφει στην πρώτη προς Κορινθίους. Γνωρίζω δε ημίν αδελφοί, σας κάνω γνωστό το Ευαγγέλιον ο ευγγελισάμιν ημίν, εκείνο που εγώ σας ευαγγελίστηκα, ο και παρελάβετε, ενώ και εστήκατε, διού και σώζεστε. Παρέδωκα γαριμίν εν πρώτης, ο και παρέλαβον ότι κλπ. Θα το δούμε το κλπ. Προσέξτε. Εκείνο που σας ευαγγελίστηκα, εκείνο που πήρατε, παραλάβατε, με το οποίο σταθήκατε, το Ευαγγέλιο, και με το οποίο σώζεστε. Κοιτάξτε αυτή την κλιμάκωση. Ευαγγελίζομαι. Ευαγγελίζομαι ως παθητικόν ρήμα. Γιατί έχω και το μέσον. Ευαγγελίζομαι. Δηλαδή ο Απόστολος ευαγγελίζεται. Και εγώ ευαγγελίζομαι. Εκείνος ρήμα μέσον. Εγώ παθητικόν. Εγώ δέχομαι το Ευαγγέλιο. Έτσι, ακούω δηλαδή το Ευαγγέλιο. Το παραλαμβάνω, δηλαδή το αποδέχομαι τελικά. Πρώτα ακούω, μετά το παραλαμβάνω. Κατόπιν με αυτό στέκομαι, δηλαδή το εφαρμόζω. Και τελικά με αυτό σώζουμε. Να η κλιμάκωση της αποστολικής παραδόσεως που ξεκινάει. Ό,τι μου δίνει ο Απόστολος που και εκείνος πήρε, και εγώ που τελικά έχω τη σωτηρία. Αν τα πράγματα δεν ήσαν έτσι, τότε δεν θα μπορούσα να σωθώ. Λέγει λοιπόν ο Απόστολος. Παρέδωκα γαριμήν, διότι σας έχω παραδώσει. Παρέδωκα, παράδοσης. Το ακούτε? Παρέδωκα, παράδοσης. Είναι ο Χριστός η παράδοσης. Όχι ο ψηλός, το ψημεγιώτα. Όχι, όχι, προσέξτε. Παρέδωκα γαριμήν εν πρώτης. Ο και παρέλαβον εκείνο το οποίο και εγώ πήρα. Τι? Ότι Χριστός απέθανε υπέρ των αμαρτιών ημών κατά τας γραφάς. Οι γραφές έρχονται να πήξουν και να στερεώσουν τα γεγονότα. Μπορεί να πει κάποιος, μας και μας γέλασαν οι αισθήσεις μας. Μπας και δεν καταλάβαμε καλά. Κι άλλοτε σας είπα ότι οι γραφές, δηλαδή οι προφητείες, τις Παλαιάς Διαθήκες,
και τα γεγονότα της Καινής Διαθήκης είναι ότι το νερό με τη σκόνη τσιμέντο. Το νερό είναι νερό, είδατε, ρευστό, μαλακό. Η σκόνη το τσιμέντο, σκόνη, φου, κάνετε και φεύγει. Για ενώσετε παρακαλώ το νερό με τη σκόνη τσιμέντο, να δείτε τι θα έχετε. Βράχο, πέτρα, σπάσε το αυτό. Λοιπόν, αν είχαμε μόνες τις προφητείες και δεν είχαμε τα γεγονότα, τότε θα μέναν ξεκρέμαστες. Αν είχαμε τα γεγονότα και δεν είχαμε τις προφητείες, θα μας έλεγαν απατηθήκατε. Τώρα έχουμε και τα γεγονότα και τις προφητείες και έχουμε τη στερέωση. Και έτσι η πίστη στερεώνεται. Είναι μερικοί που λένε πίστευε και μη ερεύνα. Καταρχάς δεν είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή. Πού είναι εκείνοι που το λένε αυτό, πίστευε και μη ερεύνα? Δεν θα υπήρχε πιο ανόητη θέση από αυτήν. Διότι πρέπει να ερευνούμε τις γραφές. Έχουμε και παραγγελία από τον Κύριο. Να ερευνούμε τις γραφές για να κατοχυρώνουμε τα γεγονότα. Εννοείται πρέπει να υπάρχει μία αγαθή προαίρεση, όχι κακοπιστία κατά το ούμε πίσεις καμε πίσεις. Λοιπόν, θα το πει και λίγο πιο κάτω ο Απόστολος Παύλος, ότι ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας κατά τις γραφές, απέθανε υπέρ των αμαρτιών ημών, και ότι ετάφη και ότι εγίγεται την τρίτη ημέρα, ανεστήθηκε την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Εάν δεν ήταν σπουδαία η φρασούλα κατά τας γραφάς, δεν θα έμπαινε εις το λακωνικότατον σύμβολο της πίστεως. Δεν λέμε στο σύμβολο της πίστεως κατά τας γραφάς. Είναι λοιπόν κέριο σημείο, σπουδαίο σημείο αυτό. Και ότι όφθη Κυφά, οι μάρτυρες τώρα, Κυφάς είναι ο Πέτρος, ήταν τις 12, έπειτα όφθη επάνω 500 αδελφοί σε πάπαξ, εξών οι πλοίους μένους, είναι οι πιο πολλοί ζουν, έως άρτη, έως τώρα, έως τότε που γράφει την προσκοληθίους επιστολή του, την πρώτη ο Απόστολος. Τίνες δε και κοιμήθησαν, μερικοί δε και απέθανον. Συνεπώς, βλέπει κανένας, ποια είναι η αποστολική παράδοση και πως αυτή η παράδοση είναι δεμένη. Είναι δεμένη. Δεν είναι ένα πράγμα έτσι, α, ξέρω εγώ. Ο Απόστολος Παύλος ακόμη θα γράψει πάλι στους Κορινθίους. Και καθώς παρέδωκα ημίν τας παραδόσεις, κατέχετε. Κατέχετε, δηλαδή κρατάτε. Όχι έχετε, κατέχετε, κρατάτε καλά εκείνα τα οποία εγώ σας έχω παραδώσει. Ποια είναι αυτά που τους παρέδωκε? Εκείνα που δεν γράφει στην επιστολή του. Προσέξτε, εκείνα που δεν γράφει στην επιστολή του. Να σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Όταν γράφει στους Θεσσαλονικείς, τους λέει, για τον Αντίχριστο μιλάει, «Μα δεν σας είπα όταν ήμουνα στην πόλη σας περί του Αντιχρίστου? Σας το είπα». Και εκείνα τα κάποια που γράφει για τον Αντίχριστο, τα ικανοποιητικά βεβαίως, αλλά τι αυτή την περίπτωση λίγα, είναι γιατί τους υπενθυμίζει εκείνα που τους είπε. Τους είπε περισσότερα πράγματα τα οποία δεν γράφτηκαν και τα οποία δεν έχουμε, γιατί δεν διεσώθησαν. Βλέπετε λοιπόν ότι πάμπολα πράγματα δεν έχουν γραφεί, ούτε από τους Αποστόλους έχουν παραδοθεί. Πώς? Προφορικά. Και αυτό θα το βρούμε στον πυρήνα της πράξεως που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Ο πυρήνας δε της πράξεως είναι ούτε λίγο ούτε πολύ η Θεία Λειτουργία, στην οποία έχουμε την παράδοση του ζώντος Χριστού. Του ζώντος
όχι ψηλό ονόματι του ζώντος Χριστού, αλλά ακόμη δεν εξηγώ, θα το πω λίγο πάλι πιο κάτω. Ακόμη ο Κύριος, τον επίσκοπο της Εκκλησίας των Θυατήρων, είναι στην Αποκάλυψη 2,25, λέει τα εξής: «Ο έχετε, κρατήσατε, άχρης ου αν ίξω». Εκείνο το οποίο έχετε, να το κρατήσετε. Ξέρετε το ρήμα κρατώ, εξού και κρατεός και δυνατός. Είναι ένα ισχυρό ρήμα που σημαίνει παντοκράτορ, λέμε. Είναι ένα ισχυρό ρήμα που δείχνει ότι αυτό που έχω στα χέρια μου το κρατώ ισχυρά, το έχω ισχυρά. Δεν λέγει εκείνο που έχετε απλώς να το χρησιμοποιείτε, κρατήσατε. Προσέξτε, είναι ισχυρό ρήμα το κρατώ. Άχρησου αν ήξω, έως ότου έλθω. Εδώ τι παρατηρούμε? Πρώτα μιλάει στον πληθυντικό, εκείνο το οποίο έχετε, ενώ αποτείνεται εις τον άγγελον της Εκκλησίας των Θυατήρων, που ο άγγελος της Εκκλησίας των Θυατήρων, δηλαδή ο επίσκοπος, είναι ένα πρόσωπο. Δεν λέγει εις τον επίσκοπον εκείνο που έχεις κράτησέ το, εκείνο που έχετε, γιατί υπονοείται όλη η Εκκλησία. Διότι ο επίσκοπος δεν αποτελεί την Εκκλησία, αλλά είναι και ο λαός. Ούτε ο επίσκοπος χωρίς το λαό, υπάρχει βασιλιάς χωρίς βασίλειον. Ούτε ο λαός χωρίς τον επίσκοπο. Γι' αυτό λέγει κρατήσατε. Πρέπει όλη η Εκκλησία και ο λαός πρέπει να κρατήσει. Να κρατήσει. Τι? Εκείνο που έχετε. Ποιο είναι αυτό που έχετε? Αυτό που σας παρεδόθη. Από ποιους? Ήμεθα στον πρώτον αιώνα μετά Χριστόν. Από τους Αποστόλους που σας κήρυξαν το Ευαγγέλιο. Αυτό έχετε. Αυτό κρατήσατε το. Έως πότε? Έως αν ήξω. Έως ότου έλθω. Άωστε λοιπόν ο Χριστός ξανάρχεται. Και πρέπει να κρατήσουμε εκείνο που μας έδωκε, το Ευαγγέλιο του, την Αποστολική παράδοση, έως ότου ξανάρθει. Έως τότε πρέπει να κρατήσουμε τον Χριστόν. Ο Χριστός λοιπόν είναι η παράδοση. Ακόμη, οι Απόστολοι παρέδωκαν ως οι πρώτοι θεάνθρωποι κατά χάρη, γιατί ο κάθε πιστός γίνεται ένας θεάνθρωπος κατά χάρη, ενώ ο Χριστός είναι κατά φύση. Παραδίδουν στην Εκκλησία ό,τι παρέδωσαν. Προσέξτε, δύο λέξεις είναι: κατά πάντα. Προσέξτε αυτό. Λέμε, και πρόσφατα πάλι το είχα αναφέρει αυτό, λέμε όταν υψώνει ο ιερεύς τα τίμια δώρα στη Θεία Λειτουργία, λέει ότι αφού αναφέρθηκε σε λίγες γραμμές πάρα πολύ σύντομα στα κύρια σημεία της ζωής του Χριστού, που είναι τα μεγάλα γεγονότα, η Σταύρωση, η Ταφή, η Ανάσταση, η Ανάληψη, και τα οποία είναι αυτά εκείνα τα οποία φτιάχνουν, κάνουν την σωτηρία μας, λέει τα σα εκ των σών σι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Αυτό το κατά πάντα είναι η Αποστολική παράδοση. Δηλαδή, όπως μας είπες ακριβώς. Όπως τα λέγαμε, αγαπητέ κύριε Διευθυντά, ετήρησα ό,τι μου είπες κατά πάντα. Δηλαδή, όλα, όπως είπες. Αυτό λοιπόν το κατά πάντα είναι η ακρίβεια της Αποστολικής παραδόσεως. Και εν προκειμένου εδώ τι είναι? Το μυστήριο της Θείας
ευχαριστίας, το μυστήριο της λειτουργίας, για να καταλάβετε τι είναι αυτή η αποστολική παράδοση. Ακόμη, οι Απόστολοι πρέπει να σας πω ότι δεν έχουν τίποτα δικό τους. Δεν θέλουν σε τίποτα να πρωτοτυπήσουν. Παραδίδουν ό,τι παρέλαβαν. Είδατε τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Σας παρέδωκα εκείνο που παρέλαβα. Διότι ο Απόστολος Παύλος, επί παραδείγματι, δεν ζητάει τίποτε άλλο παρά πώς να βρεθεί πιστός οικονόμος, διαχειριστής μυστηρίων Θεού. Απόστολος, ο κάθε Απόστολος δεν πρωτοτυπεί. Και κάθε διάδοχος των Αποστόλων, που μεθα οι επίσκοποι και οι πρεσβύτεροι και οι διάκονοι, δεν πρέπει να πρωτοτυπούμε, αλλά πρέπει να παραδίδουμε τον Χριστόν όπως τον παραλάβαμε. Λοιπόν, ο αληθινός Απόστολος δεν πρωτοτυπεί, και συνεπώς ούτε ο επίσκοπος, ούτε ο πρεσβύτερος, ούτε ο διάκονος που είναι στη διακονία του Κυρίου μέσα στους αιώνες. Τι θα πει δεν πρωτοτυπώ? Θα πει δεν θα βάλω πράγματα δικά μου παρά μόνο αυτό που παρέλαβα. Οι πατέρες βεβαίως παραδίδουν ό,τι παρέλαβαν, τελειώτικα δεν θα σαν πατέρες ούτε άγιοι. Αν μου πείτε ο κάθε πατήρ κάτι έχει γράψει διαφορετικό από κάποιον άλλον, προσέξτε, απλώς επεξεργάζονται το δοσμένο υλικό κατά το πνεύμα που ο καθένας πήρε, κατά το χάρισμα που πήρε. Το υπάρχον υλικό απλώς το εργάζονται, και σε έκταση και σε βάθος, αλλά δεν πρωτοτυπούν. Τι θα πει πρωτοτυπώ? Θα πει να βάλω πράγματα που δεν είναι γραμμένα στην Αγία Γραφή, ή ακόμα να αρχίσω να φιλοσοφώ και να μεταβάλω το Λόγο του Θεού σε φιλοσοφία. Αυτό είναι μία πρωτοτυπία, αλλά τότε δεν έχω πια Απόστολον, δεν έχω γνήσιον συνεχιστή της αποστολικής παραδόσεως. Οι Απόστολοι λοιπόν δεν πρωτοτύπησαν με αυτήν την έννοια. Αλίμονόμους εμένα, εδώ που κάθομαι και σας λέγω αυτά, αν ήθελα να πρωτοτυπήσω, θα σας πω μόνο ότι είναι γραμμένο. Και αυτό, αν έχω το χρόνο, τη δυνατότητα, το χάρισμα που δίνει ο Θεός, να σκάψω βαθύτερα, να μιλήσω πλατύτερα, αλλά επί του υπάρχοντος υλικού. Επί του υπάρχοντος υλικού. Και ξέρετε ότι είναι ένας μέγας πειρασμός στον άνθρωπο να θέλει να πρωτοτυπεί, ιδίως οι διανοούμενοι να θέλουν να πρωτοτυπούν. Να μην πω εκείνο που είπε ο άλλος, να πω κάτι δικό μου, αλλά τότε δεν είμαι πια Απόστολος και δεν κρατώ την αποστολική παράδοση για να την παραδώσω στην ερχομένη και κτιζωμένη, όπως λέει ένας ψαλμός, γενεά. Βλέπετε πόσο λεπτό πράγμα λοιπόν είναι η αποστολική παράδοση. Γι' αυτό σας είπα, ο Απόστολος Παύλος δεν ζητάει παρά να βρεθεί πιστός οικονόμος. Θα πει πιστός, αξιόπιστος. Τι, διαχειριστής μυστηρίων Θεού. Αυτό θέλει. Αυτό λέγει να εύχεστε να είμαι. Ακόμη ο Απόστολος παραγγέλει στον Τιμόθεον, επιτακτικά μάλιστα, «Συ ουν τέκτον μου, συ λοιπόν παιδί μου, εν δυναμού εν τη χάρη τη τι εν Χριστώ Ιησού, και α οίκουσας παρεμού δια πολλών μαρτύρων αυτά που άκουσες από μένα». Με την παρουσία πολλών μαρτύρων, προσέξτε, δηλαδή εν εκκλησία, ταύτα παράθου πιστής ανθρώπης, αυτά να τα παραδώσεις, έτσι, παρατίθιμη θα τα παραδώσεις σε πιστούς ανθρώπους, ήτινες ικανοί έσονται και εταίρους διδάξε. Βλέπετε, αυτά που έξωσε από μένα, τα πήρες ενώπιον μαρτύρων μέσα στην εκκλησία, αυτά τώρα
θα τα παραθέσεις, θα τα παραδώσεις σε πιστούς ανθρώπους, πιστούς, να μην είναι άνθρωποι αίωλοι που άγονται και φέρονται και σηκώνονται σαν φτερά στον άνεμο, οι οποίοι θα σταθούν και αυτοί ικανοί με τη σειρά τους για να τα παραδώσουν σε κάποιους άλλους. Αυτό το παρέδωσα, παραδίδω σε σένα, παρέλαβα, παραδίδω σε σένα, εσύ στους άλλους, οι άλλοι στους άλλους. Τι είναι η παράδοση? Ποια? Η αποστολική παράδοση. Και λέγει στην πρώτη του επιστολή, γιατί αυτό που σας είπα είναι στη δευτέρα του επιστολή, «Ο Τιμόθε, την παρακαταθήκην φύλαξον». Ποια είναι αυτή η παρακαταθήκη? Το συμβόλαιο το τρανό, το μεγάλο, το τρανό. Αν θέλετε να δείτε τι είναι, είναι εκείνο το οποίο συναντούμε στην κάθε χειροτονία και που το έχετε ακούσει και το ξέρετε, και από μένα το έχετε ακούσει αυτό. Ο πρεσβύτερος, γιατί ο πρεσβύτερος είναι οικονόμος μυστηρίων Θεού, κατεξοχήν ο επίσκοπος, διότι έχει και το δικαίωμα της χειροτονίας και των εγγενή της χειροτονίας, ενώ δεν έχει ο πρεσβύτερος, και τούτο διότι και πολλά άλλα πολλά. Προσέξτε, ευθύς μετά των καθαγιασμών των τιμίων δώρων, βέβαια έγινε εντωμεταξύ η χειροτονία του, η χειροτονία του έγινε, έγινε πριν από τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, δια να λάβει μέρος στον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, βάζει τα χέρια του σταυροειδός, με αυτήν την έννοια, όπως ακριβώς κοινωνούσαν οι πιστοί στην αρχαία εκκλησία, που έπαιρναν τον αμνών, και όπως λέει ο Άγιος Κύριλλος, είναι σε μια από τις πέντε μυσταγωγικές, και ο Θεός να μας αξιώσει να το τελειώσουμε το έργο του της κατηχήσεις. Δίκην θρόνου, σαν θρόνος δέχεσαι εδώ τον Χριστό, το σώμα του Χριστού, τον Χριστό. Λοιπόν, τι κάνουμε? Κάνουμε τα χέρια μας έτσι, και ο επίσκοπος βάζει ολόκληρο τον αμνών, τον οποίο, που είναι το σώμα του Χριστού, τον οποίον σε λίγο αμνών θα γευθεί η Εκκλησία και θα αποτελέσει το σώμα του Χριστού η Εκκλησία, και πηγαίνει πίσω από την Αγία Τράπεζα για να υποθούν τα υπόλοιπα της Θείας Λειτουργίας, και θα ανακληθεί πάλι ο πρεσβύτερος δια να πάρει ο επίσκοπος τον αμνών από τα χέρια του και να το ξαναβάλει πάλι στο Άγιο Δισκάριο. Την ώρα που του παραδίδει τον αμνών, του λέει: Αθανάσιε, λάβε την παρακαταθήκη και τα λοιπά. Και μετά στη συνέχεια λέει: και φύλαξον αυτήν έως της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας. Που σημαίνει: λάβε την παρακαταθήκη. Ποια? Των Χριστών, γιατί ο Χριστός είναι το αμνός. Αλλά ο Χριστός, το σώμα του, είναι η Εκκλησία. Πάρε το Χριστό, πάρε την Εκκλησία στα χέρια σου και φύλαξε την παρακαταθήκη αυτή έως τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Για σένα, έως το θάνατό σου. Σκεφτήκατε την περίπτωση να πάρει κανείς τον αμνών και κάποια στιγμή να κουραστεί? Ξέρετε, άμα καμιά φορά ο πρεσβύτερος είναι ο χειροτονημένος, έχει συγκίνηση, πάει κάποιος και τον κρατάει, όπως ακριβώς εκρατούνται τα χέρια του Μωυσέως, να τα έχει εκεί από δύο βοηθούς του για να νικούν οι Εβραίοι τους Αμαλικίτας, και τον κρατήσει λίγο. Σκεφτήκατε ποτέ την περίπτωση να πάρει τον αμνό και να τον πετάξει κάτω? Κι όμως αυτό το κάνουμε στη μετέπειτα ιερατική ζωή μας. Αρνούμεθα και πετάμε τον Χριστό και τον ποδοπατούμε. Πώς? Με χίλιους τρόπους που δεν είναι ούτε η ώρα τώρα να σας τα πω. Φοβερόν.
Παραλαμβάνομαι λοιπόν τον Χριστόν. Αυτή είναι η παρακαταθήκη των πραγματικών. Σας είπα προηγουμένως ότι δεν παίρνουμε τον Χριστό, που είναι ο Χριστός η παράδοση, η αποστολική παράδοση, δεν τον παίρνουμε ψηλό ονόματι, αλλά πραγματικά τον Χριστό. Να το. Αυτό είναι που σας έλεγα προηγουμένως. Έτσι βλέπει κανένας ποια είναι αυτή η παρακαταθήκη. Αγαπητοί μου, είναι κάτι φοβερό, αυτό μόνο έχω να σας πω. Και όσο κανείς μπορεί αυτό να το καταλαβαίνει. Επανέρχομαι στο θέμα της αποστολικής παραδόσεως. Επανέρχομαι δηλαδή, συνεχίζω μάλλον. Είναι γνωστό το βιβλίο της Διδαχής των 12 Αποστόλων. Πόσες φορές αναφέρομαι σε αυτό. Όλο αγαπητοί μου, είναι τρία φύλλα. 6 σελίδες είναι, όλο το βιβλίο. Ήταν η σημαντικότερα ανακάλυψη του περασμένου αιώνα. Η σημαντικότερα στον τομέα αυτών. Εννοείται αρχαίων βιβλίων. Όπως ομοίως είναι και οι λεγόμενες αποστολικές διαταγές. Η μεν Διδαχή των 12 Αποστόλων είναι ένα βιβλίο που γράφτηκε λίγο μετά τον πρώτο, δηλαδή στις αρχές του δεύτερου αιώνα. Όχι αργότερα από τα μέσα του δεύτερου αιώνα. Όχι αργότερα. Έως λέει το 150. Διότι αν ήταν έργων των Αποστόλων, τι έργων, άμεσον, δηλαδή από την γραφίδα τους, θα αποτελούσε Αγία Γραφή. Αυτή είναι η απλή απόδειξη. Οι αποστολικές διαταγές, δηλαδή εντολές που λέγουν οι Απόστολοι στην Εκκλησία, αυτό θα πει αποστολικές διαταγές, αυτές είναι ακόμα μεταγενέστερες. Δεν γράφτηκαν δηλαδή από το χέρι των Αποστόλων. Αλλά εδώ προσέξτε τώρα. Απηχούν την διδασκαλία των Αποστόλων ότι δεν γράφτηκε στα Ευαγγέλια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό απόδειξης ότι τις αποστολικές διαταγές τις κατοχύρωσαν οικουμενικέ σύνοδοι, δηλαδή οι πατέρες. Και είναι κανόνες που σε αυτούς τους κανόνες στηρίχθηκαν να πλατείνουν και να βαθύνουν οι μετέπειτα κανόνες των οικουμενικών επτά και των τοπικών συνόδων. Έτσι, όταν θα ανοίξετε το πιδάλιο, το πρώτο που θα συναντήσετε στα πρώτα φύλλα θα είναι οι αποστολικές διαταγές και μετά είναι οι κανόνες της πρώτης οικουμενικής συνόδου, της δευτέρας, της τρίτης, της εβδόμης. Βλέπετε λοιπόν ότι απηχούν τα δύο αυτά κείμενα, απηχούν, δεν γράφτηκαν, απηχούν την αποστολική διδασκαλία, δηλαδή τη διδασκαλία του Χριστού. Ένα μικρό παράδειγμα θα σας πω. Για πρώτη φορά συναντούμε την νηστεία Τετάρτης και Παρασκευής στο πανάρχιο βιβλίο της Διδαχής, που γράφτηκε μετά το 100, σας είπα, μετά το 100 μετά Χριστόν. Δεν λέει βεβαίως η Καινή Διαθήκη Τετάρτη και Παρασκευή να νηστεύουμε, αλλά μόνο ο Χριστός μας είπε να μην νηστεύουμε όπως οι Φαρισαίοι κλπ. Κλπ. Που νηστεύουν δύο φορές την εβδομάδα. Δηλαδή το όπως τι σημαίνει? Το όπως σημαίνει ο τρόπος. Αλλά τι λέει στη Διδαχή? Να μην νηστεύετε, λέει, Δευτέρα και Πέμπτη όπως οι υποκριτές, δηλαδή οι Φαρισαίοι, αλλά Τετάρτη και Παρασκευή. Όπως οι πατέρες άλλαξαν την εορτή του Πάσχα, να μην συνεορτάζομαι με τους Εβραίους, και είναι κινητή εορτή, έτσι και οι Απόστολοι αλλάζουν τις ημέρες Τετάρτη και Παρασκευή. Όσο δε για το περιεχόμενο της νηστείας, τον τρόπο μάλλον μας το είπε ο Χριστός, μην νηστεύεις όπως και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, μην υπερηφανεύεσαι, ό,τι άλλο. Προσέξτε τώρα, είναι στην επιτόρως ομιλία, προσέξτε. Τι απηχεί αυτό? Την διδασκαλία του Χριστού. Εκείνοι λοιπόν που λένε πού είναι γραμμένο Τετάρτη και Παρασκευή, μάλιστα είναι εκεί. Και αν λοιπόν λες το σύμβολο της πίστος και ομιλείς περί παραδόσεως, πιστεύω εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, πρέπει να δεχθείς και αυτό, γιατί αυτή είναι η αποστολική διδασκαλία. Αυτή είναι η αποστολική παράδοση. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Απλώς σας το πω αυτό σαν ένα μικρό παράδειγμα ενδεικτικών. Ακόμη.
Οι Άγιοι Πατέρες, είτε στα συνόδους είτε εκτός συνόδων, όλοι αυτοί δεν είναι παραφύλακες των αποστολικών παραδόσεων. Αλλά σας είπα όμως ότι κατεξοχήν παράδοσης είναι η Θεία Ευχαριστία, γιατί εκεί παραδίδεται ο Χριστός. Ακούστε, επανέρχομαι πάλι για να σας διαβάσω τώρα τι λέγει ο Απόστολος Παύλος πάνω σε αυτό. Λέει στην πρώτη προς Κορινθίους, στο 11ο κεφάλαιο: «Εγώ γάρ παρέλαβον από του Κυρίου, ο και παρέδωκα ημίν». Από πού παρέλαβε? Από τον Κύριον. Τι παρέλαβε? Εκείνο που παρέδωσε. Παρέδωσε. Όπως είναι ακριβώς η σκυτάλη, που την παίρνεις από αυτόν που σου τη φέρνει και τη δίνεις στον επόμενό σου. Τι? Ότι ο Κύριος Ιησούς εν τη νυχτή ή παρεδίδωτο, τη νύχτα που παρεδίδετο στο μυστικό δείπνο, έλαβε νάρτον και ευχαριστή σας έκλασε και είπε: λάβετε, φάγετε. Πήρε ψωμί, ευχαρίστησε, δηλαδή έκανε προσευχή, έσπασε, κλαοκλό, έσπασε, το έδωσε στους μαθητάς του και είπε: λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, αυτόν το σώμα μου, το υπερήμον κλώμενον, που κλάται, σπάζει για σας. Τούτο ποιείτε στην εμήν ανάμνηση. Ένα από τα γνωρίσματα, για να με θυμόσαστε. Ως αύθος και το ποτήριον μετά το διπνήσε λέγον. Είναι τα ίδια λόγια που έχουμε στη Θεία Λειτουργία, είναι στον Απόστολο Παύλο. Τούτο το ποτήριον η Καινή Διαθήκη. Αυτό το ποτήριον είναι η Καινή Διαθήκη, εστίν εν το αιμού αίματι. Τούτο ποιείτε ως άκης αν πίνετε, εις την εμήν ανάμνηση. Ως άκης γάρ όσες φορές, διότι όσες φορές ανεστείτε τον άρτο τούτον και το ποτήριον τούτο πίνετε, τον θάνατον του Κυρίου καταγγέλλεται άχρης ου αν έλθει, λέει ο Απόστολος Παύλος. Γιατί όσες φορές κοινωνείτε, τον θάνατο του Κυρίου καταγγέλλεται, γιατί όταν τα έχουμε χώρια, σας το έχω και αυτό νομίζω πει όταν κάναμε την ερμηνεία της λειτουργίας, γιατί τα έχουμε χωριστά, δηλαδή το Άγιο Ποτήριο και το Άγιο Δισκάριο. Εκφράζει θάνατον αυτό, διότι όταν έχεις χώρια το αίμα από το σώμα, έχουμε θάνατο. Από έναν ζωντανό άνθρωπο, άμα του αφαιρέσετε όλο το αίμα, δεν θα πεθάνει. Έχεις λοιπόν το αίμα και το σώμα. Κατόπιν έχουμε την ένωση που εκφράζουμε την Ανάσταση. Λοιπόν, έτσι καταγγέλλομαι τον θάνατον του Κυρίου. Έως πότε? Ως ότου ξανάρθει. Έως τη Δευτέρα του Παρουσία. Που σημαίνει, η Θεία Λειτουργία θα τελείται έως τη Δευτέρα του Χριστού Παρουσία. Έως την ημέρα που θα έλθει θα τελείται η Θεία Λειτουργία. Αυτό είναι και προφητεία ταυτοχρόνως, αλλά είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Ώστε λοιπόν αποστολική παράδοση κατεξοχήν είναι το σώμα του Χριστού. Κατεξοχήν. Αλλά είναι και η διδασκαλία, όπως σας είπα το σύνορα. Τι είπε ο Χριστός, τι έκανε ο Χριστός, κορυφαίον δε το σώμα του Χριστού, δηλαδή των Χριστών. Σας είπα όμως ότι η αποστολική παράδοση είναι δύο πράγματα. Είναι η διδασκαλία του Κυρίου, ότι έζησε, ότι έκανε, και ακόμα έχουμε και την αποστολικότητα της διαδοχής. Τι είναι αυτή η διαδοχή? Προσέξτε τώρα εδώ. Λέγει ο Άγιος Κλήμης Ρώμης, αποστολικός πατήρ, ότι οι Απόστολοι έλαβαν πρόνοιαν, όπως εάν κοιμηθώσουν διαδέξονται έτεροι δε δοκιμασμένοι άνδρες την λειτουργία αυτών. Δηλαδή, εφρόντισαν, λέει οι Απόστολοι,
όταν πεθάνουν, και οι μυθώσοι όταν πεθάνουν, να τους διαδεχθούν άνδρες, άλλοι δοκιμασμένοι άνδρες εις την διακονία της Εκκλησίας. Ώστε εδώ τι έχουμε? Έχουμε την διαδοχή. Η διαδοχή τι είναι, τρόπο υπάρχει? Η διαδοχή υπάρχει με την ιεροσύνη. Διότι η ιεροσύνη είναι εκείνη η οποία διατηρεί την διαδοχή. Προσέξτε τώρα εδώ να δείτε κάτι πολύ σημαντικό, αγαπητοί μου. Τρομερά σημαντικό. Το μυστήριο της ιεροσύνης τελείται κατά τη Θεία Λειτουργία. Το ξέρετε όλοι σας. Και το βάπτισμα ετελείτο, μάλιστα ένα απομεινάρι είναι ότι λέμε το ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και τα λοιπά, που λέμε στη Θεία Λειτουργία. Όμως πρέπει να σας πω ότι για λόγους καθαρά τεχνικούς, για να μην πω καθαρά κοσμικούς, απεσπάστη το βάπτισμα από τη Θεία Λειτουργία, απεσπάστη, και απετέλεσε κάτι το ξεχωριστό. Στο γάμο, ο γάμος ετελείτο κατά τη Θεία Λειτουργία. Απόδειξης ότι έμεινε ένα απομεινάρι. Λέμε ευλογημένη βασιλεία. Δεν λέμε ευλογητός ο Θεός, λέμε ευλογημένη βασιλεία. Που φανερώνει ότι ο γάμος ήταν ενταγμένος μέσα στη Θεία Λειτουργία. Για λόγους τεχνικούς, δηλαδή κοσμικούς, απεσπάστηκε ο γάμος. Θέλετε να σας πω ένα παράδειγμα? Τι παράδειγμα? Τι παράδειγμα? Κάθε μέρα το ζούμε το παράδειγμα αυτό. Όταν πρόκειται να παντρευτούμε ή να βαφτιστούμε, να βαφτίσουμε το παιδί μας, καλούμε επισκέπτες, ή έρχονται οι επισκέπτες με τις οι κυρίες, με τις τουαλέτες των, οι κύριοι με το φράκο των, φοράνε ακόμη φράκο οι άνθρωποι, δεν ξέρω, παράδειγμα, για να τονίσω τον λόγο, έρχονται να παραστούν. Λουλούδια, πράγματα, θάματα, μουσικές, χοροδίες, κουφέτα. Όλα αυτά γιατί? Για να ικανοποιηθεί η ανθρωπίνη ματαιοδοξία. Αυτά όμως δεν μπορούσαν να χωρέσουν στη Θεία Λειτουργία. Ύστερα θέλουμε απόγευμα. Διότι πώς να πάμε το πρωί που έχουμε δουλειά? Ή αργούμε να ξυπνήσουμε και δεν πάμε στην Εκκλησία. Και μεταφέρουμε το μυστήριο του γάμου το απόγευμα την Κυριακή. Και λοιπά και λοιπά. Η ματαιοδοξία μας και η κοσμικότητά μας έκανε αυτές τις μεταφορές. Αυτές μεν οι μεταφορές έγιναν, και τα μυστήρια βέβαια δεν έχουν τίποτα να πάθουν ουσιαστικά. Εκείνο που δεν μπορεί να χωρίσει, επουδενή λόγο, είναι το μυστήριο της ιεροσύνης. Γιατί? Διότι εδώ θα προσέξετε πολύ, είναι κεντρικό αυτό που θα σας πω. Η ιεροσύνη τρέφει την παράδοση, δηλαδή το σώμα του Χριστού, και εκ της παραδόσεως έλκεται η ιεροσύνη. Δηλαδή εξηγώ. Η ιεροσύνη θα είναι εκείνη που θα τελέσει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Διότι αν δεν έχουμε το μυστήριο της ιεροσύνης, δεν μπορούμε να μιλάμε για σώμα και αίμα Χριστού. Απόδειξης είναι οι Προτεστάντε, οι οποίοι αρνήθηκαν την ιεροσύνη και δεν έχουν ούτε καν, δεν έχουν εκκλησία, γιατί δεν έχουν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Συνεπώς δεν έχουν εκκλησία. Είναι μόνο, θα λέγαμε, κοινότητες, χριστιανικές κοινότητες λέγονται οι Προτεστάντε. Δεν έχουμε εκκλησία χωρίς την ιεροσύνη, γιατί την εκκλησία τη συνιστά το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το οποίο μυστήριο τελεί η ιεροσύνη. Αυτός που έχει ιεροσύνη, ο επίσκοπος, ο πρεσβύτερος. Αλλά και την ιεροσύνη του ο επίσκοπος και ο πρεσβύτερος θα την πάρουν από την εκκλησία, από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Γι' αυτό η ιεροσύνη τελεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το μυστήριο της Εκκλησίας, και το τελεί, αλλά και τελείται. Έτσι το δέσιμο ιεροσύνης και Εκκλησίας είναι άρρηκτον.
Δεν μπορεί το ένα να υπάρχει χωρίς το άλλο. Παντελώς, παντελώς δεν μπορεί το ένα να υπάρχει χωρίς το άλλο. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, πρέπει να το καταλάβουμε ότι την ιεροσύνη την έχουμε πάρα πολύ ανάγκη. Χωρίς αυτή δεν έχουμε εκκλησία, είπαμε. Μόνο που θα πρέπει να φυλάξουμε τους ιερείς μας, να τους βοηθήσουμε να είναι σωστοί. Πώς αυτό μπορεί να γίνει? Όταν τα παιδιά σας σας λένε, το αγόρι σας σας λέει, εγώ θα γίνω δεσπότης, και εσείς λέτε μετά στην ομίγυρη των συγγενών και φίλων, και ξέρετε, ο Κωστάκης μας λέει ότι θέλει να γίνει δεσπότης. Κάνεις πολύ άσχημα, μάνα και πατέρα, που το κάνεις αυτό. Να πεις, παιδάκι μου, να γίνεις πρώτα καλός χριστιανός και μετά να γίνεις καλός μοναχός ή καλός ιερεύς, όχι δεσπότης. Γιατί αν λες το παιδί σου να γίνει δεσπότης, τότε θα το γεμίσεις σαν ένα άδειο ασκή με τα σαπρόφυτα της καινοδοξίας και της υπερηφάνειας, για να λέει, να του αρέσουν τα γελίστερα και να λέει, εγώ θα γίνω δεσπότης. Όχι, να κάνεις ταπεινό παιδί, να θέλει με φόβο Θεού να υπηρετήσει την Εκκλησία. Με φόβο Θεού να το φυλάξεις το παιδί σου, να μην αποκτήσει κολλήματα, εμπόδια της ιεροσύνης, που είναι δύο, να τα ξέρετε. Είναι πολλά, αλλά δύο είναι μετάκλητα: τα σαρκικά αμαρτήματα και ο φόνος. Δεν μπορώ να καταλάβω πως κανείς μπορεί να έχει σαρκικά αμαρτήματα, να έχει πέσει, ο Θεός να λέει, και να λειτουργεί. Σας βεβαιώνω, δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν μπορώ να το κατανοήσω. Πως μπορείς να πάρεις την πρεσβυτέρα σου, να πάει να κάνεις έκτρωση? Φόνος είναι, και μάλιστα εκ προμελέτης, και να μετά να λειτουργείς? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι κατανόητα πράγματα. Θα βοηθήσετε τα παιδιά σας να τα μάθουν αυτά από νήπια, να καταλάβουν, αγαπητοί μου, να καταλάβουν ότι η ιεροσύνη είναι μεγάλη υπόθεση, και ότι η Εκκλησία είναι μεγάλη υπόθεση, ότι είναι η παράδοση του σώματος του Χριστού, το αίμα του Χριστού, είναι η παράδοση του Χριστού, του ζώντος Χριστού, όχι ψηλό ονόματι, του ζώντος Χριστού μέσα στην ιστορία. Δηλαδή, ο παρατηνόμενος Χριστός μέσα στην ιστορία, αυτό είναι η Εκκλησία. Και ότι ο ιερεύς υπηρετεί αυτό το μεγάλο βαθύ μυστήριο, το κενόν, το και με αλφαγιώτα, το κενόν μυστήριον, το σεσηγημένον μυστήριον, που λέει ο Απόστολος Παύλος, χρόνης αιωνίης, που δεν το εγνώριζαν ούτε οι άγγελοι αυτό. Αυτό το μυστήριο, παιδί μου, υπηρετείς εσύ που πρόκειται να γίνεις ιερεύς. Αυτή, αγαπητή μου, είναι η τετάρτη ιδιότητα της Εκκλησίας, ότι η Εκκλησία είναι αποστολική. Αλλά με τη βοήθεια του Θεού, πρώτο Θεός δηλαδή, θα συνεχίσουμε, όχι το αποστολική, τελείωσε αυτό, θα συνεχίσουμε κάτι παρακάτω για την Εκκλησία, για τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία, όπως μας τα γράφει ο Άγιος Κύριλλος.